Άννου Παπαγιάννη και της Σοφίας Παυλίδου μετά το προχθεσινό επεισόδιο μεταξύ των δύο ηθοποιών κατά τη διάρκεια της παράστασης που πρωταγωνιστούν στο θέατρο Χιτήριο «Πετάει, πετάει». Σύμφωνα με τον Άσος Blog, υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο ηθοποιών μετά το τέλος της παράστασης. Η Σοφία Παυλίδου, σοκαρισμένη από τη βίαιη συμπεριφορά, όπως η ίδια λέει, του συμπροταγωνιστή της, μίλησε αποκλειστικά στα αποκαλυπτικά και στο Γιώργο Μπέζα, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά συνέβη στα καμαρίνια με τον ηθοποιό, αλλά και τι ήταν εκείνο που τον εξόργησε εναντίον της. Την Πέμπτη το βράδυ, στις 11:20 που τελείωσε η παράστασή μας, ανέβηκα στο καμαρίνι μου. Και ο κύριος Παπαγιάννης, που το καμαρίνι του βρίσκεται στον κάτω όροφο, με ρώτησε για ποιο λόγο δεν είπα την ατάκα συνοδεύεται με μία κίνηση. Γιατί δεν έκανα την κίνηση, την ξέχασα. Και του απάντησα ότι μία δεν μου βγήκε, δεν το έκανα. Μου λέει, το έκανες επίτηδες επειδή εγώ ξέχασα να σου πω πριν μία ατάκα. Λέω, είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο? Και πάω στο πλατήσκαλο και τον βλέπω από κάτω. Έχω οπτική επαφή με τον κύριο Παπαγιάννη που βρίσκεται στον κάτω όροφο. Μου λέει, θα σου πεθάσω πάνω στη σκηνή, έτσι, και μου ξανακόψει και εμένα αστείο. Μου λέει, σε παρακαλώ, μίλα πιο όμορφα. Μου λέει, αυτό που σου λέω, θα σου πεθάσω ότι έχεις και δεν έχεις. Λέω, δεν μπορώ να μιλάω μαζί σου. Επέστρεψε στο καμαρίνο μου και έπτυξε την πόρτα. Σε δευτερόλεπτο ο κύριος Παπαγιάννης βρέθηκε να κλωτσάει την πόρτα του καμαρινού μου και να μπαίνει μέσα. Με άρπαξε από το λαιμό, με πέταξε κάτω. Εγώ έπεσα πάνω στην καρέκλα γιατί είναι μικρό το καμαρίνι. Ευτυχώς δεν χτύπησα τον νεροχύτη, παρά μόνο τη σπονδυλική μου στήλη και το πόδι μου στην καρέκλα. Έβριζε κατά αυτή τη διάρκεια και έλεγε ότι εμένα δεν θα μου κλείσει κανένα στις πόρτες. Θα σε γα***ω παλιό. Δεν θα μου ξανακόψει αστείο. Και μετά ήρθε ο συνάδελφος ο Σωτήρης, ο Καλυμπάκης, τον τράβηξε, τον κατέβασε κάτω. Έχω ήδη κάνει μήνυση και θα ήθελα πολύ να είχε δράσει και το αυτόφορο, αλλά δεν πέρασε η ώρα και δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν. Καταλαβαίνετε ότι ειδικά όταν είπε ότι ξέρει τι κάνει και ότι έτσι έπρεπε να κάνει. Τη δεύτερη μέρα ξέρω από τους συναδέλφους ότι πήγε εκεί πέρα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ πήγα μετά στα εφημερεύοντα, πήρα την αναρωτική άδεια γιατί διαπιστώθηκε η κάκωση που έχω στο πόδι και στη σπονδυλική μου στήλη. Δεν έχουμε ξανακάνει κανένα καυγά, δεν έχει προηγηθεί κάτι μεταξύ μας. Έχει δείξει δείγματα όμως, γιατί κι άλλη μια φορά είχε επιστρέψει στο καμαρίνι και τα είχε βάλει με μια άλλη συνάδελφο την οποία έβριζε, ούρλιαζε, έσπαγε μέσα. Έχει δείξει δείγματα γιατί και πάνω στη σκηνή έχει μια κίνηση που τραβάει κάπως την κόνη μεταξύ και δύο φορές δεν έλεγξε τη δύναμή του και την είχαμε με πάγο την κοπέλα. Εγώ περιμένω να πάρει την επιχείρηση να μου πει αν θα κρατήσει τον κύριο Παπαγιάννη. Φυσικά θα ξαναπάω, είναι η δουλειά μου, ζω από αυτό, ούτε θέλω να τη χάσω. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν παραμείνει ο κύριος Παπαγιάννης, εγώ δεν μπορώ καν να αντικρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι πολύ ταραγμένη, δηλαδή κάνουμε ντροπή που συμβαίνει αυτό το 2018. Οφείλω να μην παραμείνει αυτός ο άνθρωπος στη μέση, γιατί είναι επικίνδυνος. Το ότι με την ίδια ευκολία που σου είπε χέρι σε μένα, σίγουρα θα σηκώσει κι αλλού. Είμαι σε κατάσταση σοκ. Είμαι, είδαν οι χαρακτηρισμοί, μπήκε και μέσα στο καμαρίνι τη. Τώρα την έσβρεξε, έπεσε, χτύπησε, έγινε όλο αυτό. Υπήρξε κάτι τις προηγούμενες μέρες που να υποδηλώνει ένα κακό κλίμα μεταξύ τους? Α, όχι, όχι, θέσαμε και η παράσταση τελείωσε, ήταν όλα μια χαρά. Μετά έπαθε αυτή την έκρηξη.